Είναι καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Είναι πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και ο πρώτος Εβραίος Δήμαρχος στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων. Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ξεκίνησα και είπα στην εισαγωγή μου κάτι που όταν αναδειχθήκατε στο αξίωμα του Δημάρχου 1η Σεπτέμβρη, αποτέλεσε είδηση. Γιατί πρέπει μέχρι και στις μέρες μας, που υποτίθεται ότι τα στερεότυπα έχουν ξεπεραστεί, να λέμε ότι είναι ο πρώτος Εβραίος Δήμαρχος στη χώρα? Γιατί δεν είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο να ένας που προέρχεται από μια θρησκευτική μειονότητα να εκλέγεται πρώτος δημότης μιας μεγάλης πόλης όπως είναι τα Γιάννενα. Αυτή η εξαίρεση του κανόνα δημιούργησε αυτή όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα για μια σημαντική είδηση για την πατρίδα μας, έτσι ώστε ένας που προέρχεται από μια θρησκευτική μειονότητα και συγκεκριμένα ένας Εβραίος στο θρήσκευμα να εκλέγεται δήμαρχος σε μια σημαντική πόλη της χώρας που έχει μια πολύ μικρή εβραϊκή κοινότητα που ουσιαστικά δεν διαδραματίζει κανέναν πολιτικό ρόλο στα πράγματα. Δεν μπορεί να κατευθύνει τα πράγματα. Δηλαδή πόσα άτομα είναι περίπου? 40 άτομα. Είναι μια πολύ μικρή κοινότητα. Έχει και τη θετική όψη αυτής της είδησης είναι ότι οι πολίτες των Ιωαννίνων έκλεισαν τα αυτιά τους στις ειρήνες της μυσαλλοδοξίας και του μίσους και με αξιολόγησαν σύμφωνα με τα προσόντα που έχω, την ιστορία μου, την παράταξη που δημιουργήσαμε, το πρόγραμμα της παράταξής μου και άφησαν έξω από την προεκλογική διαμάχη σε έναν βαθμό τη θρησκευτική μου ταυτότητα. Η δική σας οικογένεια, η ιστορία της δικής σας οικογένειας, Δήμαρχε, κύριε Ελισάφ, είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, γιατί ήταν από τις ελάχιστες οικογένειες που κατάφεραν να σωθούν τότε στο Ολοκαύτωμα. Τι σας έχουν διηγηθεί οι γονείς σας? Θα σας πω πολύ σύντομα την ιστορία. Στα Γιάννενα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, κατοικούσαν 2.000 Εβραίοι, περίπου σε ένα πληθυσμό 25.000. Το 91% του αριθμού των μελών της κοινότητας χάθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι περισσότεροι στα στρατόπεδα και κυρίως στο Auschwitz-Birkenau. Επέστρεψαν από τα στρατόπεδα 100 άτομα και άλλοι 60-70 σώθηκαν είτε πηγαίνοντας στις οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης κατά κανόνα στο ΕΑΜ Ελλάς, και λιγότεροι όπως και οι γονείς μου που ακολούθησαν ένα δίκτυο διαφυγής στη Μέση Ανατολή. Ήταν τα νεότερα παιδιά μεγάλων πολυμελών τότε οικογενειών που μπόρεσαν να φύγουν στα Γιάννενα όταν για δεύτερη φορά οι Γερμανοί εισήλθαν στην πόλη των Ιωαννίνων, δηλαδή το καλοκαίρι του 1943. Πήγαν στην Αθήνα, εκεί λειτουργούσε ένα δίκτυο διαφυγής χρηματοδοτούμενο από το Εβραϊκό Πρακτορείο που είχε κέντρο την Κωνσταντινούπολη με τη συνεργασία Βρετανών πρακτόρων που δρούσαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Αποστολής που δρούσε στην κατοχική Αθήνα και του ΕΑΜ Ελλάς. Και έτσι ορισμένοι από τους Εβραίους που κρυβόνταν τότε στην Αθήνα μαζί με Βρετανούς πράκτορες ή και άλλους αντιστασιακούς στην Ελλάδα ακολούθησαν το δίκτυο διαφυγής που Αθήνα, Εύβοια, Τσακαίους Εύβοιας συγκεκριμένα και με μικρά καραβάκια, Σάμος, Σμύρνη και από τη Σμύρνη στη Μέση Ανατολή όπου οι γονείς μου έμεναν μέχρι το τέλος του πολέμου και μετά τα Δεκεμβριανά επέστρεψαν στο γενέθλιο τόπο. Αυτή ήταν η πορεία των δικών μου γονέων, οι οποίοι στάθηκαν τυχεροί, καθώς όλα τα άλλα μέλη των οικογενειών τους, γονείς, αδέρφια, ανιψίδια, χάθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου. Πάρα πολύ σκληρό. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς σας καλλιέργησαν μια προσωπικότητα που δεν είχε το μίσος μέσα. Ποτέ. Είχε όμως το φόβο. Ναι, δεν θα έλεγα την επιφυλακτικότητα, θα έλεγα περισσότερο, όχι τόσο το φόβο. Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο η
μετά τα γεγονότα και η καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας που σημάδεψε την πορεία των γονιών μου αλλά και τη δική μου προσωπική πορεία. Δυστυχώς στην πατρίδα μας ακολούθησε ο Εμφύλιος, ο οποίος στην περιοχή μας πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επεκράτησε μια τρομοκρατία μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, η οποία επίσης επηρέασε και τα δικά μας παιδικά χρόνια, αλλά και τη ζωή και των δικών μας ανθρώπων. Επομένως, δεν υπήρχε ακριβώς φόβος για το τι είσαι Εβραίος, αλλά περισσότερο μια επιφυλακτικότητα όσον αφορά τα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει πολλά ιστορικά γεγονότα και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα βιώνεται έτσι από τον κόσμο ή και από τους πολιτικούς σας αντιπάλους μια συνωμοσιολογία σχετικά ακόμα για τον τρόπο εκλογής σας. Είναι προφανές και το ότι ενώ πολλές φορές είχε ακουστεί το όνομά μου για να ηγηθώ μιας προσπάθειας για το Δήμο Ιωαννιτών, ήμουν αρκετά επιφυλακτικός μέχρι να πάρω αυτή την τελική απόφαση και ένας από τους παράγοντες που με κρατούσαν επιφυλακτικό είναι ακριβώς ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η υποψηφιότητά μου από νοσταλγούς του μίσους και της μυσαλλοδοξίας και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την όποια προσπάθεια θα κάναμε. Έγινε σε ένα βαθμό και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πολλοί προσπάθησαν, όχι φανερά, όχι πάνω στο τραπέζι, αλλά κάτω από το τραπέζι. Συνήθως, αν θέλετε, και αυτού του είδους τακτικές δεν γίνονται και φανερά. Ναι, ήταν, βολεύει ήταν λίγο να είναι δύσκολο, ήταν λίγο δύσκολο και στη δική μου περίπτωση. Είχα μια μακρόχρονη σταδιοδρομία σαν γιατρός, σαν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και ήμουν ένας ενεργός πολίτης επί δεκαετίες. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο ανοιχτά να μιλήσει κανένας εναντίον μου, αλλά αυτό γινόταν πόκοφα κάτω από το τραπέζι. Θα εκλέξουμε ευρέω δήμαρχο και αυτός έχει σχέσεις με ξένους, με πρεσβείες, θα μας κάνει διάφορα τέτοια τα οποία μπορεί σε πιο καθυστερημένα στρώματα του πληθυσμού να είχαν δει ευχάριστα ναι, στα ναι. αυτιά. Παρ' όλα αυτά όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν άκουσε αυτές τις σύρινες της μυσαλλοδοξίας και αξιολόγησε τα πράγματα όπως νόμιζε ότι έπρεπε να τα αξιολογήσει. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε τελικά τη δύναμη, το κίνητρο να αποφασίσετε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση? Σας είπα ότι ήμουν πάντα, πέρα από τα πανεπιστημιακά μου καθήκοντα, ήμουν ενεργός πολίτης. Είχα αναμειχθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές. Διατέλεσα δημοτικό σύμβουλο και της αντιπολίτευσης, που είναι πολύ μεγάλο σχολείο. Και στη συνέχεια συμπολίτευσης ήμουν πρόεδρος του πνευματικού κέντρου του Δήμου μεταξύ 11-14. Επομένως, είχα ασχοληθεί ενεργά, ήξερα για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήξερα που πήγαινα. Είχα τους δισταγμούς μου, όπως σας είπα προηγουμένως, που είχαν σχέση και με την ταυτότητά μου, αλλά και με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, την οποία δεν ήθελα πρώιμα να εγκαταλείψω. Σας λείπει τώρα, σας λείπουν το πανεπιστήμιο, σας λείπει οι φοιτητές σας. Έως ένα βαθμό, ναι, αλλά είναι τόσο πολλές οι προκλήσεις της καθημερινότητας, ώστε πολλές φορές ξεχνάς τι έκανες στο παρελθόν και αφοσιώνεσαι στη δουλειά που κάνεις σήμερα, η οποία θέλει ναι. πολύ, αφοσίωση και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν αφήνει περιθώρια να σου λείπουν πράγματα, πρέπει να δώσεις την ψυχή σου σε αυτό που κάνεις σήμερα. Μπορώ να καταλάβω ότι σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι τα Ιωάννινα υπάρχουν αυτού του είδους τα στερεότυπα ή αυτές οι αντιλήψεις. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη χώρα και πώς έχουμε καταφέρει να αρχίσουμε να ξεπερνάμε τέτοιου είδους αγκυλώσεις? Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τη χώρα. Βλέπουμε. Σωστά, έχετε δίκιο. Αφορά όλη την Ευρώπη. Η νοσταλγία του μίσους και της μυσαλλοδοξίας υπάρχουν στην Ευρώπη, ίσως και πολλές φορές και με βία. Μου σχέδει οι εβραϊκές κοινότητες στη Γαλλία βιώνουν φόβο από επιθέσεις τρομοκρατών εναντίον τους που κοστίζουν και ανθρώπινες ζωές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν διάκητο υπόκοφο αντισημιτισμό, αλλά είναι περισσότερο φραστικός και όπως είπατε συνωμοσιολογικός. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ως κοινωνία η ελληνική αρκετά μεγάλες προσπάθειες και έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα.
οφείλουμε πολλά από αυτά στον δήμαρχο της, τον τέος δήμαρχο της πόλης της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη, που πραγματικά είπε τα πράγματα με το όνομά τους όταν πολύ λίγοι μπορούσαν να το κάνουν. Και αυτό πραγματικά άλλαξε γενικότερα το κλίμα στη χώρα. Στη χώρα. Ναι. Και αν μπορούμε τώρα και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την άνεση και θέτουμε ορισμένα προβλήματα του παρελθόντος με τόσο άμεσο τρόπο, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για αυτό που έχει κάνει. Ποια είναι η σπουδαιότητα της ίδρυσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, Δημαρχέ? Νομίζω ότι είναι πραγματικά και πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό, εγώ δεν το θεωρώ μουσείο υπό την κλασική έννοια, του μνημείου. Θεωρώ ότι θα είναι πραγματικά ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο θα διδάσκει την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία. Θα διδάσκει την ιστορία, θα ενημερώνει και θα ανοίγει προοπτικές για το μέλλον, για την συνύπαρξη των ανθρώπων πέρα από θρησκεία, πέρα από φιλή, πέρα από πολιτικές ή άλλες οποιασδήποτε ιδιαιτερότητες. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι η αξία του, να είναι ένα μνημείο της πατρίδας μας που πραγματικά θα είναι ένα, όπως είναι το Μουσείο του Βερολίνου, πραγματικά είναι ένα, στην Ευρώπη ένας μνημειακός τόπος όπου πραγματικά διαλέγεσαι με την ιστορία χωρίς παροπίδες και χωρίς περιορισμούς. Λοιπόν, έχετε αναλάβει μεγάλη ευθύνη, στο Δήμο αναφέρομαι. Ναι, το καταλαβαίνω. Και στις προκλήσεις που έχετε μπροστά σας, θέλω αφενός να μου πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε, που αν θέλετε αφορούν και στην καθημερινότητα, και να περάσουμε μετά στο όραμα το δικό σας για αυτή την χαρισματική περιοχή από όλες τις απόψεις. Γιατί έχει και ένα φυσικό κάλος, συνδυάζει τη λίμνη, το νησάκι, αλλά και την ιστορία του τόπου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρώτο μέλημα κάθε δημοτικής αρχής και της δικής μας δημοτικής αρχής είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Και είναι το οποίο βιώσαμε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όταν ερχόμενοι σε επαφή με τους πολίτες, είναι ότι ζητούσαν άμεσα βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ζουν. Η καθαριότητα, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, το οδικό δίκτυο, ο φωτισμός, η εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και πολύ, ενώ φαίνονται αυτονόητα, δεν είναι. Η μεγαλύτερη δυσκολία οφείλεται στον αναποτελεσματικό τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις σήμερα, θα σας πω ότι δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η υποχρηματοδότηση εννοώ, δεν είναι οι αντιλήψεις άλλες, οι αγκυλώσεις που μπορεί να έχουν οι πολίτες. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ο αναποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Αν δεν μπορέσει, είναι κατά αναλογία με το μεγάλο πρόβλημα που έχει και η πατρίδα μας, ο αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας. Και νομίζω ότι καμιά μεταρρύθμιση, ό,τι και να εξαγγείλει κάποιος ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, ανάπτυξη χωρίς αλλαγή του ελληνικού δημοσίου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει. Και αν κάτι αντιμετωπίσαμε αυτό το χρονικό διάστημα και προσπαθούμε να υπερνικήσουμε, είναι αυτές τις αντιλήψεις λειτουργίας του δημόσιου εν προκειμένου των δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, στελεχωμένες με προσωπικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Ξέρετε, και κάτι άλλο είναι, η αξιολόγηση είναι ένα κομβικό σημείο ανάπτυξης. Αν δεν αξιολογηθούμε όλοι, από τον τελευταίο υπάλληλο μέχρι τον δήμαρχο, τότε δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Και οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν μηχανισμό αξιολόγησης. Και αν υπάρχει. Δεν θα ξαναβγείτε δήμαρχος με αυτό που λέτε. Αστειεύομαι. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Καταλαβαίνετε πώς το είπα από την πρώτη ώρα. Ότι όλοι προσπαθούν απλά να περνάει ο καιρός, να τα προσπερνούν, αλλά είναι θέματα καθημερινότητας. Και εσείς δεν αναζητούσατε επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι, ή αναγνώριση, δημοσιότητα δηλαδή. Δεν πήγα εκεί για να κερδίσω κάτι. Είχα μια πολύ αξιόλογη πανεπιστημιακή καριέρα, ένα μάλλον καλό όνομα στην επιστημονική κοινότητα εντός και εκτός της πατρίδας μας. Είχα χορτάσει από πολλά πράγματα. Μόνο πήγα για να αφήσω το αποτύπωμά μου, το χνάρι μου στην πόλη αυτή, στην οποία
γεννήθηκαν οι πρόγονοί μου, μεγάλωσα, γαλουχήθηκα και θέλω να ανταποδώσω αυτά που ή με ανέδειξε αυτή η πόλη και εγώ οφείλω να τις το ανταποδώσω. Είπα ότι μια τετραετία αρκεί ακριβώς για να ακούω εγώ ο ίδιος ότι η μαγική λέξη πολιτικό κόστος για μένα δεν υπάρχει. Πολλές φορές και οι συνεργάτες μου με εγκαλούν στην τάξη, ήταν αυτά που λες. Λέω, μια τετραετία αρκεί ή πετυχαίνουμε και αφήνουμε το αποτύπωμά μας στην πόλη αυτή ή είμαστε κι εμείς μια ακόμα αποτυχημένη δημοτική αρχή που προστίθεται στις προηγούμενες. Δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Αλλά νομίζω ότι σημασία έχει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να προσπαθήσουμε να σπάσουμε κατεστημένες αντιλήψεις, να έρθουμε σε σύγκρουση με συντεχνίες, αν θέλουμε να κερδίσουμε. Ο Κλισθένης φαντάζομαι ότι σας δημιούργησε σε όλους τους δημάρχους πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν μια καταστροφική επιλογή. Όχι μόνο για την απλή αναλογική. Σε κάθε εκλογική διαδικασία, πάντοτε είτε είναι σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης είτε τοπικής αυτοδιοίκησης, ο βαθμός αναλογικότητας των εκλογικών συστημάτων ποικίλει. Νομίζω ότι εκείνο το σημείο, το κρίσιμο σημείο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αναλογικότητα, το οποίο είναι κατανοητό, αλλά να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα. Διότι αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας είναι κάποιος ότι πρέπει να κυβερνήσει και να έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Η απλή αναλογική είναι ένα εκλογικό σύστημα που δεν εξασφαλίζει, είναι αναλογικό και κατ' επίφαση φαίνεται πολύ δημοκρατικό, αλλά δεν εξασφαλίζει κυβερνησιμότητα. Mm-hmm. Αλλά το δεύτερο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, απειλείται και η δημοκρατία. Ναι, ουσιαστικά γιατί αν δεν εξασφαλίσεις, εκλέγεσαι για να επιλύσεις τα προβλήματα των πολιτών, των δημοτών. Αν δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό, δεν έχει καμία αξία. Αλλά το δεύτερο, ακόμα χειρότερο, δεν είναι ότι ήταν απλή αναλογική του πρώτου γύρου. Υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Θα μπορούσε να σταματήσει ο νομοθέτης και να μας πει: ωραία, αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς οι 45 είστε προκειμένου στα Γιάννα, κάντε ό,τι νομίζετε για να κυβερνήσετε την πόλη σας. Αυτό έχει μια αίσθηση. Το να κάνεις όμως δεύτερη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων και να επιλέγει η απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών κάποιον, δηλαδή υποψήφιο, που σημαίνει παράταξη, που σημαίνει πρόγραμμα και να καλείσαι να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, αυτό δεν μπορεί να, ούτε την δημοκρατία υπηρετεί, αλλά δεν εξασφαλίζει ούτε δεν την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί δηλαδή, να γίνει. Δηλαδή ο δεύτερος γύρος λέει σε κάποιον, σε κάποια παράταξη και τον επικεφαλής της, ελάτε τώρα εσείς να υλοποιήσετε το πρόγραμμα σας. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό, τότε υπονομεύεται και η δημοκρατία, αλλά και δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των δημοτών. Όλοι μιλούν τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη συνεννόησης, συνένεσης και βέβαια για αξίες που όπως είναι αυτές που προάγει η συνεργασία. Αλλά τελικά στην πράξη βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι καθυπόδειξη η συνεργασία. Οι συνεργασίες πρέπει να προκύπτουν από την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων για να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για τον τόπο σου. Μου μιλήσετε για την καθαριότητα. Αυτό ξέρετε είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι. Το ξέρω. τι σκοπεύετε να κάνετε? Κοιτάξτε, δείτε, ήταν το πρώτο σοκ, αν θέλετε, της διακυβέρνησής μας. Εμείς εντοπίσαμε πολύ γρήγορα, γιατί ήταν το κύριο και παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα της πόλης. Γιατί μια πόλη που θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την εξωστρέφειά της, που θέλει να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες, πρέπει να είναι μια καθαρή πόλη. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον πολιτισμό και την υγεία των πολιτών. Και επομένως, εντοπίζοντας το πρόβλημα και βλέποντας τις δυνατότητες που είχαν οι υπηρεσίες του Δήμου να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση, επιλέξαμε τη λύση μιας μερικής ιδιωτικοποίησης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα σε ορισμένες περιοχές. Ο Δήμος μας είναι ημιαστικός δήμος. Πέρα από το αστικό κέντρο έχει και 45 κοινότητες, δημοτικές ενότητες. Είπαμε λοιπόν στις δημοτικές ενότητες να χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό συνεργείο καθαριότητας, όπως σε ένα ορισμένο βαθμό συνέβαινε και στο παρελθόν. Και εκεί λοιπόν βρήκαμε την απόλυτη αντίδραση, όχι μόνο των συνδικαλιστών, που για τους δικούς τους λόγους καπηλεύονται τους αγώνες των εργαζομένων, αλλά και όλων των αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων, τα δεξιά του πολιτικού φάσματος,
μέχρι και τους κομμουνιστές. Κατάφεραν δηλαδή να συνενώθησαν όλοι. Να συνενωθούν και να ενωθούν. Μάλιστα, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Για να υπονομεύσουν το αυτονόητο, που το αυτονόητο είναι η χρησιμοποίηση και του ιδιωτικού τομέα, λοιπόν στην αποκομιδή των απορριμμάτων, όριμο αίτημα στις καθολικές πλειοψηφίες όλων των πολιτών. Και τελικά, και τώρα τελικά, έχουν περάσει σχεδόν 6 μήνες που είστε στη Τι κάνουμε, δίκηση. Κάνουμε Plan B, που σημαίνει δίμηνες συμβάσεις, οχτάμηνες συμβάσεις. Μεσοβέζικες λύσεις που δεν έχουν που καμία. Και κοστοβόρες είναι και αναποτελεσματικές. Ναι. Προσπαθώντας να δούμε πραγματικά, όταν θα μετατραπούν και οι συσχετισμοί που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να επαναφέρουμε το αυτονόητο, το οποίο είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας. Πάμε στο όραμα και στην εξωστρέφεια που θέλετε να δημιουργήσετε στην περιοχή αυτή, που της αξίζει. Και να σας πω, ήταν και από τις πρώτες περιοχές, αν θέλετε, που οι υποδομές έφτασαν εκεί. Δηλαδή ενώθηκαν τα Ιωάννινα με τη Θεσσαλονίκη και σε 3 ώρες... Δύο. Εγώ έκανα χθες 2 ώρες και ένα τέταρτο. Ναι, έχω καιρό να ταξιδέψω, είναι η αλήθεια. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν ένα έργο που το περιμέναμε. Οι σύραγγες ήταν το πρώτο μεγάλο έργο που είχε. Πολύ μεγάλο έργο. Πραγματικά, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είχαμε επανειλημμένα λέμε είναι η προγραμματισμένη εξωστρέφεια της πόλης. Η πόλη έχει μια ιστορία. Ήταν ένα κέντρο των Δυτικών Βαλκανίων. Και αυτό πρέπει να γίνει. Κατά αναλογία. Και με τη Θεσσαλονίκη, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, για να μην παρεξηγηθώ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Η πόλη πρέπει να γίνει ένα κέντρο. Και έχει όλες τις... ένας κόμβος στα Δυτικά Βαλκάνια. Και έχει τις προϋποθέσεις να το πετύχει. Είναι, όπως είπατε, μια όμορφη πόλη. Είναι μια πόλη που έχει ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο με 22.000 φοιτητές. Ο ένας στους 4-5 πολίτες των Ιωαννίνων είναι φοιτητής. Αυτό δίνει μια τρομερή δυναμική, είναι σε αναλογία πληθυσμού και φοιτητών, είμαστε η πρώτη πόλη στην Ελλάδα. Αυτό είναι δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Είναι ένα υγειονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει και την Νότια Αλβανία, διότι έχουμε 2 μεγάλα νοσοκομεία με 1.300 κλίνες. Το οποίο το ένα είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ένα πιστεύω σημαντικό νοσηλευτικό ίδρυμα στην πατρίδα μας. Ίσως έχει τις περισσότερες εισαγωγές, συναγωνιζόμαστε με τον Ευαγγελισμό για τις περισσότερες εισαγωγές στην κατέτους σε ασθενείς. Είναι μια πόλη όμορφη με, με τη λίμνη, το υγρό στοιχείο πάντα δίνει ένα επιπρόσθετο... Εκτός από υγρασία έχει και ένα κάλος. Έχει πολύ υγρασία, οφείλουμε να τα λέμε όλα, έχει και υγρασία και ομίχλη, ναι. Είναι το νησί. Και αυτό όμως αποτελεί μέρος του τοπίου, ναι, διαμορφώνει ένα τοπίο. Μέρες, ναι, ορισμένες φορές, ταλαιπωρεί και ως ένα μεγάλο βαθμό. Έχει ένα πλούσιο πολυπολιτισμικό παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο εμείς οφείλουμε να το αναδείξουμε. Επί εκατονταετίες, πολλοί εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες συμβίωναν σχετικά ομαλά. Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, αλλά και Αρβανίτες και άλλες Σλάβοι, άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Αυτό, οπουδήποτε περπατήσεις στο ιστορικό κέντρο, βλέπεις από τα αποτυπώματα αυτού της ιστορίας της πόλης. Πολλές φορές λέω ότι σε ορισμένες πόλεις, και αυτό συμβαίνει στα Γιάννα, μπορείς να περπατώντας να διαλέγεσαι με την ιστορία. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπορούμε να το αναδείξουμε. Μέσα σε πολύ μικρή απόσταση, μέσα στο κάστρο της πόλης, υπάρχουν οι Άγιοι Ανάργυροι, μια ωραία εκκλησία, υπάρχει η Εβραϊκή Συναγωγή 200 χρόνων, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη τουλάχιστον σε όγκο στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης, και βέβαια υπάρχουν τα μνημεία του Οθωμανικού παρελθόντος. Ο Αλή Πασάς. Είναι 2 τζαμιά, ο τάφος του Αλή Πασά, Οθωμανικά λουρτρά, Οθωμανική βιβλιοθήκη. Αυτό γίνεται μέσα σε μια απόσταση 100 μέτρων. Δεν μπορεί κανένας να περπατήσει και να δει την ιστορία. Όλη την ιστορία, ναι. 400-500 χρόνων αυτής της πόλης. Έτσι λοιπόν τα Γιάννα μπορεί να γίνουν ένα εκπαιδευτικό κέντρο αξιοποιώντας το πανεπιστήμιο και τις δομές του. Μπορεί να γίνει ένα κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο νησάκι μας υπάρχει η μοναστική πολιτεία, που είναι μετά τα μετέωρα η δεύτερη μοναστική πολιτεία της Ελλάδας. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε αναδείξει.
η Μονή Φιλανθρωπινών και άλλες μονές, είναι πολύ, ειδικά η Μονή Φιλανθρωπινών, είναι ένα αριστούργημα το οποίο οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να δει θρησκευτικά μνημείο θρησκευτικός τουρισμός. Επενδύουν πάρα πολύ σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας χωρίς να έχουν αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει και είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ένα συνεδριακό κέντρο. Έχει συνεδριακά κέντρα, έχει πολύ καλές ξενοδοχειακές υποδομές. Δεν νομίζω καμιά άλλη ελληνική πόλη του αντίστοιχου μεγέθους έχει αυτές τις πολύ καλές ξενοδοχειακές υποδομές και μάλιστα και σε προσιτές τιμές. Άρα, λοιπόν, υψηλών προδιαγραφών σε προσιτές τιμές γίνει, και λοιπόν, φτιαγμένα πραγματικά είναι πολύ καλά. Από τους επιχειρηματίες, φτιαγμένα είναι, σαν να θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Έτσι είναι, και όχι να κερδίσουν. Οι περισσότεροι, όπως να κάνουμε για να μνημονεύσουμε και έναν πρόσφατα χαμένο τον Νησιάκο, ο οποίος πραγματικά έκανε το πρώτο το άλμα, γιατί αυτός έκτισε πρώτος σε πείσμα της εποχής εκείνης που τίποτα δεν έλεγε ότι τα Γιάννα μπορούν να γίνουν ένα κέντρο στην περιοχή. Έκανε το Μιλάκι, το οποίο ήταν μια μεγάλη προσπάθεια και η πόλη. Θεωρείται ευεργέτης για την πόλη. Είναι ευεργέτης. Λοιπόν, έχουμε καλές αθλητικές υποδομές και μαζί με τη λίμνη μπορούμε να είναι ένα αθλητικό κέντρο. Βλέπω ότι συνέχεια διοργανώνονται όλα και περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη λίμνη όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δηλαδή επιπλέον. Γίνονται πανευρωπαϊκοί κοπηλατικοί αγώνες, αγώνες σκι και τα λοιπά που φέρουν χιλιάδες κόσμο στην περιοχή μας. Έχουμε σε πολύ μικρή απόσταση θάλασσα, σε πολύ μικρή απόσταση βουνό, τα χωριά του Ζαγοριού που είναι πάρα πολύ όμορφα χωριά και γνωστά εντός και εκτός της χώρας, ή τα Τζουμέρκα που είναι λίγο πιο δύσκολη πρόσβαση, αλλά επίσης έχουν πολύ όμορφα χωριά, το Σιράκο και η Καλαρίτης για παράδειγμα, αρχαιολογικούς θησαυρούς, το θέατρο της Ζωδόνης είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αλλά και βρισκόμαστε στο κέντρο των οδικών αξιών. Αν κάτι, όταν μεγαλώσαμε τα Γιάννα, ήταν η πιο απομονωμένη πόλη της χώρας, όποιον έλεγε να έρθει στα Γιάννα, έλεγε. Πώς να περάσω την Κατάρα. Εκεί το χειμώνα. Τώρα ξαφνικά είμαστε στο κέντρο. Ναι, είστε 2 ώρες από την Αθήνα και 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, 5 ώρες είναι η Αλεξανδρούπολη, 4,5 ώρες είναι η Καλαμάτα, 1,5 ώρα η Πάτρα. Και με πολύ καλούς δρόμους. Και αναβαθμισμένο και το αεροδρόμιο, το οποίο ήταν η Αχίλλειος Πτέρνα. Έχουμε ένα αρχαϊκού τύπου αεροδρόμιο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και το οποίο το χρησιμοποιούν πια και ξένες αεροπορικές εταιρείες με πτήσεις το καλοκαίρι τσάρτερ. Επειδή έχει και χαμηλούς φόρους. Άρα λοιπόν έχουμε όλες τις δυνατότητες να πάμε μπροστά. Αν λοιπόν αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δουλέψουμε αποτελεσματικά και οργανωμένα, νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Οπότε αυτός είναι τώρα ο στόχος. Εφόσον λύσουμε τα απλά τα καθημερινά, τα οποία φαίνεται ότι είναι δυσεπίλητα εξαιτίας της κακής νοοτροπίας των Ελλήνων, αν θέλετε, στο σύνολό τους, Δήμαρχε. Είναι και η ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας απέναντι σε αυτό. Φαίνονται απλά, αλλά πραγματικά δεν είναι. Γιατί αν δεν λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες. Λέει, αν υπάρχουν λεφτά, η απάντηση είναι να τρέχουν δίπλα μας προγράμματα που αν εσύ δεν έχεις οργανωμένες υπηρεσίες να μπορέσεις να διεκδικήσεις τα λεφτά, αυτά τα λεφτά φεύγουν. Επομένως, δεν είναι η υποχρηματοδότηση που ξέρετε, ακούγεται πολλές φορές ότι όλοι οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται για τις υποχρηματοδοτήσεις και για τις αυξημένες αρμοδιότητες και τους λίγους πόρους. Σωστά. Αλλά χρήματα τρέχουν από προγράμματα. Εάν εσύ έχεις έναν οργανωμένο μηχανισμό, μπορείς να αξιοποιήσεις αυτά και να κάνεις θαύματα. Απλά είμαστε αγγελωμένοι. Έχετε βάλει χρονοδιαγράμματα τα οποία ζητάτε και από τους συνεργάτες σας να είναι αυστηροί όπως κι εσείς? Αυστηρά χρονοδιαγράμματα και δυστυχώς παίρνω ίδιος την πρωτοβουλία να συγκαλώ τις αντίστοιχες σκέψεις για τα αντίστοιχα προβλήματα με όλους τους εμπλεκόμενους με ατζέντα. Τότε θα ξαναμαζευτούμε και θα έχουμε κάνει αυτό. Προσπαθώ λοιπόν να ενεργοποιήσω όλους και τους στενούς μου συνεργάτες αλλά και τον υπηρεσιακό μηχανισμό ώστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, λειτουργεί η υδατοδρόμιο, ήταν να λειτουργήσει? Θα λειτουργήσει, είχε λειτουργήσει η υδατοδρόμιο, ένα μικρό χρονικό διάστημα, έκανε συγκοινωνία Γιάννα Κέρκερα. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, για να πας τώρα στην Κέρκερα, θες περίπου 4 ώρες.
Γιατί μια ώρα να πας μέχρι την Ιγουμενίτσα, το ferry boat και θα περίπου 4 ώρες με τις καθυστερήσεις. Αυτό γινόταν σε 1/4. Και χωρίς σχετικά χαμηλή τιμή. Κόστος, ναι. Τα Γιάννα με την Κέρκυρα έχουν πολύ μεγάλη σχέση. Πέρα από την τουριστική, την Κέρκυρα είναι ένας δημοφιλής προορισμός, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα, έχουμε σχέση, οι κάτοικοι του νησιού έρχονται για υγειονομικούς λόγους στα Γιάννα. Δηλαδή και εμπορικές σχέσεις. Επομένως, η καλύτερη, η γρήγορη επικοινωνία Ιβανίων και Κέρκυρας είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και των δύο περιοχών. Mm-hmm. Αυτό κράτησε πολύ λίγο δυστυχώς, γιατί δεν υπήρχαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις τότε. Τώρα ξεκινάμε από την αρχή, σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβάνεται η πόλη των Ιωαννίνων. Έχουμε ξεκινήσει, πριν από 3 μέρες έχω υπογράψει την πρώτη κίνηση για τη δημιουργία ομάδας η οποία θα δουλέψει την λειτουργία του υδατοδρομίου. Πιστεύω ότι μπορούμε να προλάβουμε και την καλοκαιρινή σεζόν, να αναμένουμε και μέσα την εβδομάδα να ψηφιστεί και ένας νόμος ο οποίος θα διευκολύνει, γιατί τα θεσμικά πλαίσια είναι λίγο γυαλή πράγματα, έχει και κάτι πράγμα που πρέπει να ξεπεράσουμε νομικά. Ναι. Νομίζω ότι τα Γιάννα θα κάνουν διεθνές, όχι μόνο για τα Γιάννα Κέρκυρα, υδατοδρόμιο που θα μπορεί να μας φέρει σε επικοινωνία και με τη γειτονική Αλβανία, τους Άγιους Σαράντα, αλλά επίσης τα υπόλοιπα Επτάνησα, οι Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά. Με να πας στην Κεφαλονιά από τα Γιάννα θα 5 ώρες. Δεν είναι ακόμα και σήμερα με όλη αυτή τη βελτίωση. Αυτό μπορεί να γίνεται σε 1/2 ώρα. Και βέβαια ανατρέπεται όλη η τουριστική και ενισχύεται αυτό που εμείς έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν είμαστε παραθαλάσσια πόλη. Το καλοκαίρι οι πολίτες θέλουν πολύ τη θάλασσα. Το υδατοδρόμιο φέρνει πάρα πολύ κοντά τη θάλασσα σε που έχετε λεπτά πολύ εξαιρετικές παραλίες πολύ κοντά σας. Ναι. Θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της ασφάλειας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στα Ιωάννινα. Ξέρετε, η αύξηση της μικροπαραβατικότητας, της μικροεγκληματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας είναι ένα πρόβλημα. Σε εσάς υπάρχει αυτό? Και επίσης, για να το ολοκληρώσω, θυμάμαι από παλιότερα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν κυρίως με την γειτνίασή σας με την Αλβανία και την διακίνηση παράνομων ουσιών, ότι αποτελεί ένα πέρασμα. Τα Ιωάννινα αποτελούν ένα πέρασμα. Αποτελούσαν ένα πέρασμα πραγματικά τα πρώτα χρόνια, αλλά τώρα οι έλεγχοι που γίνονται στα σύνορα με την ειδικά στην Κακαβιά είναι εξονυχιστικοί σε τέτοιο βαθμό που αποθαρρύνεται και η επικοινωνία μας με τη γείτονα χώρα. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα για να έχουμε γρηγορότερη διακίνηση ανθρώπων από και προς την Αλβανία. Επομένως, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε ναρκωτικών, ούτε ιδιαίτερης παραβατικότητας. Μικροπαραβατικότητα μπορεί να υπάρχει, μικροκλοπές δηλαδή, αλλά τίποτα σοβαρό δεν υπάρχει. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε όπου υπάρχουν προβλήματα να υπάρχει και μεγαλύτερη παρέμβαση και επιτήρηση της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα, παρότι έχω να ομολογήσω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν θίξαμε, είναι το προσφυγικό πρόβλημα. Η πόλη έχει περίπου 3.000. Φιλοξενείται σε ανοιχτές δομές. 3.000, σε μεγάλη ανοιχτή δομή, στον Κατσικά που είναι περίπου 1.300 άτομα και σε πολλά διαμερίσματα με την βοήθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή και ξενοδοχεία. Και τα Γιάννα θεωρούνται ένα success story, δηλαδή κατά τη διάρκεια των 4-5 χρόνων υπάρχει πολύ ομαλή διαδικασία συνύπαρξης και η πόλη είχε στα πρώτα χρόνια κινητοποιηθεί για να προσφέρει το καλύτερο που μπορούσε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τώρα έχει αναλάβει και ο Δήμος ένα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της ευθύνης με κέντρο μεταναστών, με συμβούλιο μεταναστών, με όλες τις παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για εκμάθηση γλώσσας, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και στα σχολεία και αυτό έχει λειτουργεί πάρα πολύ ομαλά και νομίζω θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο αυτό το success story να το συνεχίσουμε και να προσφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε στους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας και όχι μόνο.
Αναφέρθηκατε στα σχολεία. Θέλω να σας ρωτήσω, αν και δεν είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για το περιστατικό που είχε συνταράξει την κοινή γνώμη και έχει να κάνει και με την πανεπιστημιακή σας ιδιότητα, δηλαδή η δολοφονία του φοιτητή του Γιακουμάκη από τη γαλακτοκομική σχολή των ΕΤΕΗ Ιωαννίνων. Και πώς εσείς, μετά και από αυτό το γεγονός που συντάραξε την κοινή γνώμη, αλλά και την τοπική κοινωνία. Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε υπάρχει. Το χειρότερο δεν είναι ότι έγινε ένα τραγικό γεγονός, είναι ότι η τοπική κοινωνία δεν ήταν ενήμερη ότι δίπλα τους μπορούσαν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη γαλακτοκομική σχολή. Αυτή η συνομική που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτά είναι η συνωμοσία σιωπής. Συνωμοσία σιωπής μεταξύ των παιδιών, της εκπαιδευτικής κοινότητας και όσων. Και εκείνο είναι το πράγμα το οποίο θα πρέπει να το πολεμήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε τίποτε, οποιοδήποτε υπάρχει παραβατικότητα στην κοινωνία, θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα αντιληπτή και να αντιμετωπίζεται άμεσα. Αυτό μας δίδαξε η γαλακτοκομική σχολή, την ανάγκη της αποτελεσματικής, να μην κουκουλώνουμε τίποτα. Αυτό που δεν θέλω να κάνω και σαν δήμαρχος είναι δεν θέλω να κουκουλώσω τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν θα τα διωγγώσω, αλλά δεν θέλω να τα κουκουλώσω. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα καλή πολύ δύναμη για την πρόσκληση. Ευχαριστώ στα νέα σας καθήκοντα και καλή επιτυχία. Εύχομαι όλοι οι στόχοι που έχετε θέσει να επιτευχθούν. Σας ευχαριστώ πολύ.